Ποιο λέω πως είναι. Κι αυτήν την πικρή ζωή καλύτερος ο θάνατος. Όταν δεν νιώθεις τα κακά, τότε δεν έχεις πόνο. Όποιος όμως την δυστυχία από την ευτυχία πέσει, ζει μέσα στη θλίψη. Η πόλη ξένη τώρα νεκρή, είδε σαν να μην είχε γεννηθεί. Δεν νιώθει πια καμιά από τις συμφορές της. Όμως εγώ, την καλή φήμη που είχα βάλει για σκοπό της ζωής μου, την πέτυχα για να γεννεί αφορμή να χάσω ακόμα πιο πολύ ό,τι είχα αποκτήσει. Μπροστά στον άντρα μου γαλήνιο είχα το βλέμμα μου και σιγηλή την γλώσσα. Ήξερα πού έπρεπε και πώς να περνάει δική μου η γνώμη και πότε σε αυτό να του παραχωρώ την νίκη. Αυτόν τον αρετόν μου η φήμη έφτασε στο στρατόπεδο των Αχαιών και στάθηκε ο χαμός μου. Γιατί σαν σκλάβα πιάστηκα που Αχιλλέα ο γιος βουλήθηκε γυναίκα του να γίνω. Έτσι θα είμαι τώρα σκλάβα στα σπίτια εκείνων που σκοτώσαν τους δικούς μου. Λένε όμως πως φτάνει μια βραδιά στο κρεβάτι ενός αντρός για να αγαπήσει μια γυναίκα άλλο, καινούριο άντρα. Έτσι αν είναι, γυναίκες τέτοιες πρέπει να τις ηχαίνεσαι. Για ένα πλάγιασμα σε ξένο κρεβάτι ξεχνούν τον πρώτο σύντροφό τους. Εσύ ακριβέ μου Έκτορα, ήσου ο αφέντης της καρδιάς μου. Πρώτος στην αρχοντογενιά, στη φρονιμάδα, στον πλούτο και στην παλικαριά. Παρθένα, καθαρή με πήρες από το πατρικό μου σπίτι και πρώτος εσύ ανέβηκες στο αγνό μου το κλειδάρι. Τώρα εσύ χάθηκες και εμένα ένα μαύρο καΐκι με παίρνει για την Ελλάδα εγμάλωτη για να με ρίξει στο ζυγό της σκλαβιάς. Δεν είναι μεγαλύτερο κακό ο θάνατος της πολυξένης από τις δικές μου συμφορές που ασταμάτητα την κλαις. Σκέψου ακόμα ότι έχασα και την ελπίδα, το τελευταίο αγαθό που απομένει σε κάθε μεθυντό και κούφιες προσδοκίες τρέφω πως τάχατες θα δοκιμάσω κάποια χαρά προσπαθώντας να ξεγελάσω την ψυχή μου. Κι όμως είναι γλυκό στον άνθρωπο να ξεγελιέται με κάτι. Μετά τη στιχομηθεία της Εκάβης με την Ανδρομάχη, ο αγγελιοφόρος των Ελλήνων Ταλθίβιος πληροφορεί την Ανδρομάχη ότι οι Έλληνες αποφάσισαν να σκοτώσουν το παιδί της, τον Αστιάνακτα, πετώντας το από το κάστρο. Η Ανδρομάχη αγκαλιάζει το παιδί της και το απευθύνει τα τελευταία της λόγια. Της νιώτης μου βλαστάει λατρεμένο, αγαπημένο και ακριβό παιδί μου. Κατατρεγμένο από το μίσος των εχθρών σου μένει να πεθάνεις, αφήνοντας τη μάνα σου έρμη, δυστυχισμένη. Η αξιοσύνη του πατέρα σου που είχε γλιτώσει από το χαμό τόσους και τόσους άλλους, για σένα είναι ο θάνατος. Η αρετή του δεν σου έφερε την ευτυχία. Έρμη νηφική μου κλείνει και γάμι εσείς, που μια φορά με φέρατε στου Έκτορα το σπίτι για να γεννήσω ένα γιο, κι όχι σφαχτό των Δαναών, μα για να γίνει βασιλιάς της Καρπερής Ασίας. Παιδάκι μου εσύ κλαις, το νιώθεις μήπως τα κακά που σε προσμένουν. Γιατί με τα χεράκια σου σφιχτά τα πέπλα μου άδραξες και σαν πουλάκι χώνεσαι κάτω από τα φτερά μου. Ω, δεν θα βγει από τα κόμματα ο πατέρας σου ο Έκτορας μου, με το κοντάρι του στο χέρι να σε γλιτώσει από το κακό. Κανένας από το πατρικό συγγενολόι, ούτε ο φρυγικός στρατός. Φρικτό θα είναι το πηδημά σου, σαν πεταχτεί σαν σκληρό ψυχα πάνω από το κάστρο, με το κεφάλι ανάποδα και θα κοπεί πνοή σου. Όλα χτάρα τρυφερή, χαρά της αγκαλιάς μου, ο γλυκιά μου ανάσα, μυρωδά τη ευωδιά του μικρού σου του κορμιού. Του κάκου σε έθρεβα λοιπόν και σου δίνα το γάλα των βυζιών μου. Ανώφελη η κόπη μου κι όλα τα όνειρά μου. Για στερνή φορά σφίξε με τώρα. Αγκάλιασε τη μάνα που σε γέννησε. Τύλιξέ με στα χέρια σου και φύλα με στο στόμα. Ω εσείς Έλληνες, φρικτών βασάνων εφευρέτες. Αυτό το αθώο πλάσμα γιατί σκοτώνεται έτσι. Ω εσύ σπορά του Τίνδαρου Ελένη, του Δία εγώ λέω δεν είσαι εσύ τη γατέρα.
Μα από πολλούς γεννήθηκες πατέρας. Πρώτος ο Αλάστορας, ο φθόνος έπειτα. Ο φόνος, ο θάνατος και όσα κακά που θρέφει γη σε γέννησαν εσένα. Ποτέ μου δεν μπορώ να πω πως για πατέρα είχες εσύ τον Δία που σκότωσες πλήθος βαρβάρους και Έλληνες. Πέθανε, χάσου, γιατί από τα γλυκά σου μάτια οι κάμποι της Φρυγίας οι καρπεροί βρήκαν χαμό που δεν τους έπρεπε. Εμπρός λοιπόν, πάρτε το, γκρεμίστε το αφού το γκρεμισμά του αποφασίσατε. Κομμάτια κάντε το και φάτε του τις σάρκες. Απ' τους θεούς μας έρχεται ο ξενοδρεμός. Το θάνατό του να αποδύσω δεν μπορώ. Κρύψτε με όμως τη δύστυχη. Πετάχτε με στα καΐκια. Όμορφος ήταν ο γάμος μου που πάω να κάνω τώρα. Ύστερα απ' του παιδιού μου το χαμό. Εμφανίζεται ο Μενέλαος και διατάσσει τους στρατιώτες να του φέρουν από τις σκηνές των εχμαλώτων την άπιστη σύζυγό του Ελένη που τον εγκατέλειψε για να ακολουθήσει τον Πάρη στην Τρία. Η απόφασή του είναι να μην τη σκοτώσει, αλλά να τη μεταφέρει στην Ελλάδα για να την κρίνουν όσοι έχασαν στην Τρία δικούς τους ανθρώπους. Βάθρο της γης, που εσύ τη γη στηρίζεις και σ' αυτήν πάνω έχεις το θρόνο σου, αξεδιάλυτε στο νου του ανθρώπου, ω Δία! Όποιος εσύ κι αν είσαι, αλήγιστο στην πλάση νόμος η αυταπάτη των θνητών, σε σένα δέομαι! Γιατί πάντα εσύ οδηγάς με σοφροσύνη μέσα από δρόμους σιωπηλούς της δικαιοσύνης των ανθρώπων τα πράγματα. Παράξενη μου ακούγεται τούτη η προσευχή σου. Μενέλαε, πρόσεχε αυτήν εδώ τη γυναίκα, μη σε πλανέψει με τα λόγια της και με την ομορφιά της. Μην την αφήσεις να ανέβει στο καϊκί για την Ελλάδα. Τώρα σκότωσέ την όπως της αξίζει. Ακολουθεί ένας μακρύς διάλογος με ανταλλαγή επιχειρημάτων ανάμεσα στον Μενέλαο και την Ελένη, όπου ο Μενέλαος την κατηγορεί για την απιστία της και για τον ολέθριο πόλεμο που προκάλεσε ανάμεσα στους Έλληνες και τους Τρώες. Η Ελένη, για να αποδείξει την αθότητά της και να σώσει τη ζωή της, αμήνεται με διάφορα ανυπόστατα επιχειρήματα για να δεχτεί στη συνέχεια το κατηγορητήριο της Εκάβης που αποδεικνύει τις ενοχές της. Ένα από τα επιχειρήματα της Ελένης είναι αυτό που ακολουθεί. «Τριών θεών Κρητής έγινε ο Πάρης. Ανάμεσά τους, η Παλάδα τούταξε πως θα τον αξιώσει με φρυγικό στρατό να έρθει και να κουσέψει την Ελλάδα. Και η Ήρα τούταξε να τον εκάνει βασιλιά από την Ασία μέχρι την άκρη της Ευρώπης, αν αυτήν διάλεγε. Και η Αφροδίτη με θαυμασμό του πένευε τα κάλλη μου και του έλεγε πως θα με κάνει τέρι του, αν στον αγώνα ομορφιάς αυτήν έβγαζε πρώτη. Από τον αγώνα η Αφροδίτη νίκησε και γίνηκαν οι γάμοι μου. Από τους γάμους μου αυτούς η Ελλάδα ωφελήθηκε, έτσι που να μην είσαστε κάτω από βάρβαρο ζυγό. Στις μάχες ποτέ δεν νικηθήκατε και βασιλιά δεν έχετε κανένα βάρβαρο. Όμως ό,τι ήταν για την Ελλάδα ευτυχία, για μένα στάθηκε καταστροφή. Θυσιάστηκα γιατί ήμουν όμορφη και τώρα βρίζουν και με κατηγορούν για νόσια πράγματα, εμένα που μου άξιζε τιμή στεφάνι στο κεφάλι. Βασιλίσσα Εκάβη, την πατρίδα, τα παιδιά σου περασπίσουν, γκρεμίζοντας τα λόγια τούτης εδώ, γιατί μιλεί κακούργα πιστικά, γι' αυτό είναι τέχνη φοβερή. Από όλους πρώτα θέλω να βοηθήσω τις θεές και να αποδείξω πως αυτή δεν λέει την αλήθεια. Φαίνεται απίστευτο πως η Ήρα και η Παρθένα, η θεογέννητη Παλάδα, φτάσανε να πουλάει μία το άρωμα στους βαρβάρους και η άλλη να παζαρεύει στους φρίγες στην Αθήνα και πως με νάζια, στολίδια και γυναικών καμώματα στην ήδη ήρθαν να παραβγούν στην ομορφιά. Γιατί, τόσο πεθύμαγε η Ήρα να είναι ωραία
για να βρει μήπως άλλον άντρα καλύτερο από το Δία. Ή γιατί μήπως η Αθηνά εγύρευε να παντρευτεί κανένα. Αυτή που από τον πατέρα της το Δία ζήτησε να μείνει παντοτινά.